Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και οι δύο θέλουν από τώρα να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου. Οι πρώτες εικόνες είναι αυτές από την εξέδρα, όπως είπες και εσύ, πολύ καλή ατμόσφαιρα. Η κάμερα έχει στραφεί στην θύρα 4 και 4α στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιώργο, και το γεγονός ότι η παράδοση λέει ότι έχουμε πάντα γκολ και δεν έχουμε ισοπαλία στα παιδιά του Πάγκου του Παναθηναϊκού για το κύπελο. Στους 13 αγώνες που έχουν προηγηθεί κυπέλου ανάμεσα στις δύο ομάδες, επειδή τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα σας από τον αγωνιστικό χώρο. Οι ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, όπως βλέπετε κι εσείς. Με δύο νέα πρόσωπα λοιπόν, ο Μαυροβούνιος τεχνικός Χουσέιν Μουμίν και ο Σαντόρ Τόρκελε στην αρχική ενδεκάδα. Να λοιπόν η έκπληξη. Χουσέιν Μουμίν είχε παίξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Κοντέλη για το κύπελλο για πρώτη φορά. Δεύτερη φορά τώρα ο Χουσέιν Μουμίν στην αρχική ενδεκάδα. Και από τον Γιώργο Μίνο στο Γιάννη Σκόκα που έχει τώρα που μεγάλωσε. Ελλάδα, είμαστε εντάξει. Είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην Τούμπα. Και ο αγώνας που άρχισε και είναι ο Λεοντίου που δίνει για τον Ίβασιτς η αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού που συνεργάζεται. Άφησε ο Τσίγκας, περνάει ο Ίβασιτς αλλά το σταματάει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Ζαγοράκης και δίνει για τον Αραμπατζή. Βγήκε ο Λεοντίου να κλείσει το και το φάουλ αυτό στο ύψος της περιοχής πλάγια. Εκτελεί το φάουλ ο Μουμίν, η προσπάθεια για την κεφαλιά δεν φεύγει η μπάλα, δοκάρει, πολύ μεγάλη φάση και ο ΠΑΟΚ κάνει διπλή ευκαιρία. Πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία ήταν ο σε λίγο από τον αγώνα αυτό που έγινε στην Αθήνα. Και είναι ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Τόργκελε και τον Μίετσε. Πολύ καλή συνεργασία. Βγαίνει μπροστά ο Τόργκελε. Ο Τόργκελε συνεχίζει, γυρίζει για τον Κωνσταντινίδη. Αυτός κάνει το σούτ 1-0 ο ΠΑΟΚ. 31ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Δημιουργός ο Τόργκελε, εκτελεστής ένας άλλος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Παντελής και τον Τόρκελε στην αρχή γνωρίζει κέριο παίκτης του ΠΑΟΚ. Έχουν πάει και στον που ήταν εδώ αυτό θεωρούν. Εδώ ζήτησαν κέρι. Κέρι. Την βρήκε μπάλα, ήταν τεντωμένο το κέρι. Στο Μίετσα. Μετά ο Τόρκελε έκανε την προσπάθεια, γύρισε στο ύψος του πέναλτι και εκεί με αριστερό σουτ το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Από αριστερά πάλι με τον Χαραλάμπους, πήρε ο Τζιόλης. Σαλπικίδης. Έφυγε τον Ζαγοράκη και έχει κάνει φάουλ που θα του στοιχήσει κάρτα του Θόδωρου Ζαγοράκη. Σωστή απόφαση του Κάκου. Ζαγοράκη. Αραμπατζής. Πάλι ο Ζαγοράκης με τον Ίβασιτς. Οι κόντρες εκεί. Ο Σαλπικίδης αμέσως έδωσε για τον Τσίγκα. Ο Ίβασιτς και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Αραμπατζή. Τόργκελε. Περνάει για τον Μίετσελ και 2-0 στο 42. Ο ΠΑΟΚ με τον Μίετσελ πετυχαίνει γκολ. Πανηγυρίζει ο Μίετσελ, Τόργκελε, Μίετσελ και πάλι συνεργάστηκαν. Πάλι αυτή τη φορά ο Πολωνός. Χωρίς πίεση εδώ στο γύρισμα, από καθαρή θέση να πλασάρει και να τον ευνοεί και αυτό το παιχνίδισμα της μπάλας. Διαφορετικά, ακόμα και ένα γκολ από τον Παναθηναϊκό τον βάζει πολύ γερά στο παιχνίδι της ΠΑΟΚ, αφού μετράνε. Εδώ, σε αυτή τη φάση, μετρούν κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι την προηγούμενη. Για να δούμε πόσο καλύτερο θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε στις 10 η ώρα το βράδυ έκτακτη εκπομπή από την ΕΤΑ, μέσα από το δελτίο ειδήσεων για το κύπελο, που θα υπάρχει και η ανάλυση όλων των φάσεων και από όλα τα παιχνίδια και βέβαιως το ρεπορτ. Τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κίνηση, ο Μπόβιο για τον Βίντρα. Διορθώνει το λάθος ο Μπόβιο. Ξανά ο Βίντρα, ο οποίος έχει ανέβει. Ο Κωνσταντινίδης βγάζει την σέντρα ο Βίντρα. Παρκαουάν με τον Τσίγκα μπαίνει στην φάση ο Νίνης και ο Ζαγοράκης απομακρύνει. Μπόβιο για τον κοντά αριστερά το σουτ που θα γίνει από τον Βαγγέλη Μάτι. Λάθος για πρώτη φορά στην Τούμπα. Νομίζω ο Γιώργος Μίνος κρατάει στατιστικά. Επίσημα πρώτη φορά, ανεπίσημα στο παιχνίδι στο φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Καλά, τα φιλικά δεν πιάνονται. Έκαναν το δοκιμαστικό, Γιώργο. Ασφαλώς. Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ εδώ που... Μπαλάφας για τον Ηλιάδη. Θέλει να περάσει από τον Μόρις, κερδίζει ότι ο Αφρικανός, ο Αμερικός των Πρασίνων. Και αμέσως ο Τσίγκας για τον Μάντζιο που φεύγει στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Μάντζιο. Βγαίνει ο Φερνάντες, τον αποφεύγει ο Μάντζιος. Μειώνει 2-1 ο Παναθηναϊκός με τον γκολ από τον Μάντζιο. Και αν το μισό γκολ είναι στον Τσίγκα, είναι εκπληκτική προσπίση. Θα την ξαναδούμε και ο τρόπος που ξεμαρκάρεται ο Μάντζιος με το κορμί του, με την κίνηση που κάνουμε με τη μέση του. Αφήνει, είναι εξαιρετικό. Δείτε εδώ το σπάσμα αυτό που έκανε με τη μέση όσο χρειάστηκε για να φύγει στην κόντρα και από εκεί και πέρα έχει και την ψυχραιμία να περάσει και το Παναθηναϊκό και με τις προσθήκες του Μάντζιου και του Νίνη βεβαίως.
σέντρα από τον Μπόβιο στην εκτέλεση του φάουλ. Κεφαλιά out από τον Τσίγκα. Άλλη μια καλή φάση. Θα βγει ο Τόργελε, όπως μας ενημερώνει ο Γιώργος Μίνος, για να μπει. Λογικό είναι και να πάει στα δεξιά ο Ρεμπατζής πιο μπροστά και πίσω του να είναι ο Βραζιλιάνος. Μάλλον έχει μείνει και από δυνάμεις. Ο Ούγγρος που είχε πολύ καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Ο Νίνης σε μια σέντρα σούτ εκεί περνάει μπάλα από τον Φερνάντες. Ο Μάντζιος αμέσως έρχεται για να κάνει το σούτ ο Τζιόλης. Πολύ μεγάλη φάση, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Είναι περιοχή, πάει και ο Κάκος, στάσεις. Είναι ο Μπίσκαν, είναι ο Μόρις. Έχουν περάσει μπροστά όλοι. Γίνεται χαμός τώρα μέσα στην περιοχή. Εκτέλεση, βγήκε ο Φερνάντες, το σούτ και διώχνει ο Μπαλάφας. Νέο σούτ στην αγκαλιά του Φερνάντες. Χάνεται η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Από τον Μάντζιο το σούτ το τελευταίο. Προσπάθεια για να βγει ο Χαραλαμπίδης τώρα σε μια κόντρα για τον ΠΑΟΚ. Έρχεται και ο Ραμπατζής. Ξανά ο Χαραλαμπίδης. Προλαβαίνει και ο ΠΑΟΚ να βγάλει μια προσπάθεια. Παίρνει το κόρνερ. Αυτή είναι η τελευταία. Και αυτή. Προλαβαίνει. Αυτή είναι η τελευταία φάση. Πάνε, διώξε ο Μόρις. Φύγει μπάλα και το σφύριγμα από τον Κάπη.